Σε αυτό το βίντεο θα λύσουμε τις δραστηριότητες στη σελίδα 16 του τεύχους Α που έχουν να κάνουν με τους κανόνες de L'Hôpital. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την άσκηση 1α. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ελέγξουμε αν χρειάζεται να κάνουμε τον κανόνα de L'Hôpital και ελέγχουμε με το μάτι ότι να αντικαταστήσουμε το χ ίσον 2 στον αριθμητή είναι 0 και στον παρονομαστή επίσης είναι 0. Άρα θα έχω 0 δια 0 που είναι απροσδιορίστη μορφή και έτσι πρέπει να κάνω τους κανόνες de L'Hôpital. Πάμε να το δείξουμε, να το γράψουμε όπως πρέπει να το γράψουμε. Άρα βάζουμε πρώτα τον αριθμητή μόνον του. Εδώ δεν χρειάζεται να δείξουμε την αντικατάσταση, αν κάνουμε την αντικατάσταση είναι 0. Και τον παρονομαστή. Χ δευτέρας πλην 4. Που φυσικά 2 στη δευτέρα πλην 4 πάλι είναι 0. Μετά γράφουμε αυτό το συνηθισμένο κείμενο. Άρα έχουμε απροσδιορίστη μορφή. Εδώ βάλαμε κόκκινο γιατί πρέπει να δείξουμε την απροσδιορίστη μορφή. Στην προκειμένη περίπτωση είναι 0 δια 0. Και γράφουμε εξετάζουμε αν ικανοποιούνται προϋποθέσεις του θεωρήματος de L'Hôpital. Και είναι μετά. Γράφουμε ξανά το όριο μας που έχουμε να λύσουμε. Βάζουμε σε παρένθεση με τόνο για να δείξουμε ότι θα κάνουμε την παραγωγή. Και κάνουμε την παράγωγο. Άρα η παράγωγος στο αριθμητή είναι 2χ πλην 5. Και η παράγωγος στο παρονομαστή είναι 2χ. Και τώρα βλέπουμε ότι αν αντικαταστήσουμε το χ ίσον 2, η απάντηση θα είναι 4 πλην 5 πλην 1 και από κάτω 2 επί 2, 4 πλην 1 τέταρτο. Και μπορούμε να γράψουμε μετά την τελική μας απάντηση ότι limit του χ στο 2 του χ δευτέρας πλην 5 χ συν 6 δια χ δευτέρας πλην 4 ισούται με πλην 1 τέταρτο. Με τον ίδιο τρόπο όπως στην 1α ή 1β πάλι ελέγχουμε με το μάτι ότι αν αντικαταστήσουμε το χ με 0 θα έχουμε 0 στον αριθμητή και στον παρανομαστή. Άρα θα πρέπει να εφαρμόσουμε τους κανόνες de L'Hôpital. Άρα βάζουμε πρώτα τον αριθμητή. Αντικαταστούμε το 0. Άρα η απάντησή μας εδώ θα είναι 0. Και μετά βάζουμε τον παρανομαστή. Που φυσικά είναι 0. Άρα εδώ έχουμε πάλι προσδιορίστη μορφή 0 δια 0 και γράφουμε το κείμενο μας. Άρα έχουμε προσδιορίστη μορφή 0 δια 0. Εξετάζουμε αν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του θεωρήματος de L'Hôpital. Και γράφουμε ξανά το όριο που έχουμε να λύσουμε. Διαχή. Το βάζουμε με τόνους στον αριθμητή και στον παρονομαστή ότι θα δείξουμε ότι θα κάνουμε την παράγωγο και κάνουμε την παράγωγο του αριθμητή και του παρονομαστή ξεχωριστά. Η παράγωγος της ρίζας του 1 συν χ είναι 1 δια 2 ρίζα του 1 συν χ. Το πλήν είναι 0 η παράγωγος του και του παρονομαστή η παράγωγος του χ είναι 1. Άρα τώρα αν αντικαταστήσουμε το χ με 0 βλέπουμε
ότι η τελική μας απάντηση θα είναι 1 δεύτερο. Πάμε τώρα στην άσκηση για ένα γάμμα. Ό,τι κάναμε και στην α και στη β. Αντικαταστήσουμε το χ με 0 στον αριθμητή, βλέπουμε είναι 0, και το χ με 0 στον παρεμβαστή, πάλι είναι 0. Έτσι τα δείχνουμε όπως τα δείξαμε πριν, τον αριθμητή, τον παρονομαστή, γράφουμε ότι έχουμε προσδιορίσει τη μορφή 0 δια 0 και δεν θα τα καταγράψω όλα αυτή τη φορά και πάμε κατευθείαν στο βήμα όπου θα κάνουμε την παράγωγο χ δευτέρας συν χ δια ή στη χ πλην 1 τόνος και τόνος. Και κάνουμε την παράγωγη. Παράγωγος χ δευτέρα συν χ είναι 2 χ συν 1. Και η στη χ, παράγωγος του μένει ίδια, μένει η στη χ και πλην 1 είναι 0. Και αντικαθιστούμε το 0, άρα έχουμε στον αριθμητή 1 και η στη μηδενική που είναι επίσης 1, άρα η τελική μας απάντηση είναι 1. Πάμε τώρα στην άσκηση 2α. Είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα με την άσκηση 1. Βλέπουμε ότι αν αντικαταστήσουμε το χ στον 1 στον αριθμητή είναι 0, χ στον 1 στον παρανομαστή πάλι είναι 0. Άρα γράφουμε το κείμενο ότι έχουμε προσδιορίσει τη μορφή και ελέγχουμε τις προποθέσεις για το θεώρημα de L'Hôpital. Βάζω τρεις τελείες και πάω κατευθείαν στην παράγωγο όπου εφαρμόζουμε το θεώρημα de L'Hôpital. Το ξαναγράφουμε. Άρα έχουμε όριο χ στο 1. Η παράγωγος του ln χ είναι 1 δια χ. Η παράγωγος του παρανομαστή χ δευτέρας είναι 2 χ. Η παράγωγος του χ είναι 1 και του πλην 2 είναι 0. Και τώρα αν αντικαταστήσουμε το 1, βλέπουμε ότι θα έχουμε 1 δια 1 δια 2 φορές το 1 συν 1. Άρα ουσιαστικά 1 τρίτο. Πάμε στη 2β. Το ίδιο, αν αντικαταστήσω χ στον 2 στον αριθμητή είναι 0, χ στον 2 στον παρανομαστή θα έχω ημίτονο του 0 που είναι επίσης 0. Άρα προσδιορίστη μορφή 0 δια 0. Γράφω τα συνηθισμένα και πάω κατευθείαν στο βήμα με την εφαρμογή του θεωρήματος de L'Hôpital, όπου θα κάνουμε την παράγωγο του αριθμητή και του παρανομαστή. Παράγωγος του αριθμητή, 2χ, και η παράγωγος του παρονομαστή, του ημιτόνου, η παράγωγος του είναι συνημίτονο. Η παρένθεση μένει όπως είναι. Και αντικαθιστούμε το χ στον 2, 2 φορές το 2, 4 στον αριθμητή, στον παρονομαστή θα έχουμε συνημίτονο του 0. Συνημίτονο του 0 είναι 1, άρα 4 δια 1, ίσον 4. Άσκηση 2 γάμμα. Εδώ κάνω ό,τι έκανα και στις προηγούμενες ασκήσεις. Ελέγχω ότι να αντικαταστήσω το χ ίσον 0 στον αριθμητή. Θα έχω 1 πλην συνημίτωνο του 0 που είναι 1, άρα 1 πλην 1 που είναι 0. Και στον παρονομαστή πάλι φυσικά είναι 0. Άρα έχω απροσδιορίστη μορφή 0 δια 0 και εφαρμόζω το θεώρημα de L'Hôpital, γράφω τα συνηθισμένα και ξεκινώ να κάνω την παράγωγο εδώ του αριθμητή και του παρονομαστή. Εδώ η παράγωγος είναι πιο δύσκολη από τις προηγούμενες ασκήσεις. Άρα, γράφω το όριο. Παράγωγος του αριθμητή, του 1 είναι 0, του πλην συνημιτόνου χ δευτέρας, πρώτα η παράγωγος του χ δευτέρας που είναι 2χ
και έχω φορές μετά την παράγω του πλην συνημητών ουχή Δευτέρα. Το συνημήτων είναι πλην ημίτονο και επειδή έχω εδώ πλην, άρα θα γίνει συν ημίτονο και το ουχή Δευτέρα δεν αλλάζει. Μετά παρονομαστής, εδώ βλέπω ότι έχω πολλαπλασιασμό του ουχή Δευτέρα με ημίτονο ουχή Δευτέρα, άρα είναι U επί V. Άρα κάνω την παράγωγο του πρώτου που είναι 2 χ του U επί το δεύτερο που είναι το ημίτονο χ δευτέρας συν το πρώτο όπως είναι χ δευτέρας επί την παράγωγο του δεύτερου παράγωγος του ημίτονου χ δευτέρας πρώτα παράγωγος του χ δευτέρας είναι 2 χ και παράγωγος του ημίτονου χ δευτέρας που είναι συν ημίτονο χ δευτέρας. Εδώ βλέπω πριν προχωρήσω ότι έχω απλοποιήσεις. Το 2χ φεύγει από παντού. Θα μπορούσα να το βγάλω κοινό από κάτω και μετά να φύγει ή κάνω κατευθείαν εδώ την απλοποίηση. Εγώ εδώ θα έχω limit του χ στο 0 ημίτονο του χ δευτέρας δια ημίτονο χ δευτέρας συν χ δευτέρας συν ημίτονο χ δευτέρας. Εδώ τώρα αν αντικαταστήσω το χ σου με 0 βλέπω ότι θα έχω ημίτονο του 0 που είναι 0 και από κάτω 0 συν 0, άρα πάλι θα έχω απροσδιόριστη μορφή. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξαναεφαρμόσω το θεώρημα De L'Hôpital εδώ. Γιατί αν προχωρήσω έτσι όπως είναι, θα καταλήξω σε απροσδιόριστη μορφή. Άρα, δείχνω πάλι, να το γράψουμε αυτήν τη φορά. Άρα θα δείξω πάλι ότι limit του χ στο 0 του ημιτόνου χ δευτέρας είναι 0, δηλαδή ο παρονομαστής, συγγνώμη, αριθμητής, και ο παρονομαστής limit του χ πάει στο 0 του ημιτόνου χ δευτέρας συν χ δευτέρας συν ημίτονο χ δευτέρας πάλι είναι 0. Άρα γράφουμε, έχουμε απροσδιόριστη μορφή 0 δια 0. Εξετάζουμε αν ικανοποιούνται οι προποθέσεις του θεωρήματος De L'Hôpital είναι και γράφουμε από εκεί που μείναμε. Έχουμε limit του χ στο 0 του ημιτόνου χ δευτέρας, πρέπει να κάνουμε την παράγωγο του, και ο παρανομαστής ημίτονο χ δευτέρας συν χ δευτέρας συν ημίτονο του χ δευτέρας. Και κάνουμε την παράγωγο του αριθμητή και του παρανομαστή. Παράγωγος του αριθμητή 2χ συν ημίτονο χ δευτέρας. Ημίτονο χ δευτέρας πάλι, άρα 2χ συν ημίτονο χ δευτέρας. Εδώ βλέπω έχω πολλαπλασιασμό U επί V. Άρα, παράγωγος του U 2χ επί το V συν ημίτονο χ δευτέρας. Μετά το χ δευτέρας συν το χ δευτέρας φορές την παράγωγο του συνημητώνου χ δευτέρας που θα είναι 2χ επί το πλην ημίτονο του χ δευτέρας. Βάζουμε σε παρένθεση γιατί εκεί είναι το πλην για να μην γίνει λάθος αφού έχω πολλαπλασιασμό και αφαίρεση. Εδώ τώρα πριν κάνω τις πράξεις βλέπω ότι έχουμε διαγραφή πάλι το 2χ από παντού και μπορώ να αντικαταστήσω το χ ίσο με 0, άρα βλέπω αυτόν εδώ θα μηδενιστεί συνημήτωνο του 0 στη δευτέρα που είναι 1
συν ημί τον του μηδέν στη δευτέρα που είναι 1, συν ημί τον του μηδέν στη δευτέρα που είναι 1. Και αυτό που είπαμε θα μηδενιστεί. Άρα η τελική μου απάντηση θα είναι 1 δεύτερο. Άσκηση 2 δέλτα. Βλέπω εδώ πάλι να αντικαταστήσω το 0 θα είναι 0 στον αριθμητή και να αντικαταστήσω το 0 θα είναι 0 στον παρονομαστή. Άρα εφαρμόζω, έχουμε προσδιορίσει τη μορφή 0 δια 0, βάζω τρεις σελίδες να μην τα γράφουμε και πάμε κατευθείαν στην εφαρμογή του θεωρήματος de L'Hôpital όπου θα κάνουμε την παράγωγο του αριθμητή και διά την παράγωγο του παρονομαστή. Άρα έχουμε limit χ 0, παράγωγος του στη χ είναι στη χ, παράγωγος του πλην ή στη μη τον χ είναι πλην συν ημί τον χ ή στην ημί τον χ. Και ο παρανομαστής παράγωγος του χ είναι 1 και πλην ημί τον χ θα γίνει πλην συν ημί τον χ. Εδώ αντικαθιστούμε το, αν αντικαταστήσουμε το 0 βλέπουμε, ελέγχουμε ότι και βλέπουμε ότι πάλι θα καταλήξουμε σε απροσδιορίστη μορφή. Γιατί αν βάλω 0 ή στη μηδενική 1 συν ημί τον του 0 1 ή στη μηδενική 1, άρα θα έχω εδώ 1 πλην 1, άρα ο αριθμητής μου θα είναι 0 και ο παρανομαστής μου επίσης θα είναι 0. Άρα εδώ θα πρέπει να ξανακάνω θεώρημα de L'Hôpital. Άρα θα ξαναγράψω, θα ελέγξω τον αριθμητή, τον παρανομαστή και να ξαναγράψω το συνηθισμένο κείμενο. Δεν θα το γράψω και πάω κατευθείαν στο βήμα τώρα που θα κάνουμε πάλι παράγων του αριθμητή και του παρανομαστή. Άρα, παράγωγος του, γράφουμε το limit, παράγωγος του ή στη χ είναι ή στη χ και εδώ έχω γινόμενο u και v, παράγωγος του συν ημιτών χ είναι πλην ημιτών χ και επειδή έχω και ένα πλην εδώ θα βάλω κατευθείαν συν ημιτών χ, παράγωγος του ημι στη, και μένει το β το ίδιο ή στη ημι τον χ. Μετά αφού έχω πλην βάζω πλην και το συν ημι τον χ μένει το ίδιο επί την παράγωγο του β που είναι συν ημι τον χ ή στην ημι τον χ δια παράγωγος του παρονομαστή, παράγωγος του 1 είναι 0, του πλην συν ημιτών είναι πλην ημιτών, άρα θα γίνει ημιτών χ. Εδώ αυτό μπορώ να το ξαναγράψω και τώρα ελέγχω πάλι και βλέπω ότι να αντικαταστήσω το 0 στον αριθμητή είναι εδώ θα έχω 1 και 0 πλην 1, άρα ουσιαστικά πάλι στον αριθμητή θα έχω 0 και στον παρανομαστή μη τον του 0 που είναι 0, άρα πάλι θα έχω απροσδιορίστη μορφή και θα πρέπει να εφαρμόσω για τρίτη φορά το θεώρημα de L'Hôpital, τους κανόνες de L'Hôpital. Άρα στην αρχή θα βάλω πάλι τον αριθμητή σου με 0, τον παρανομαστή 0 και θα γράψω το συνηθισμένο κείμενο και μετά θα κάνω πάλι την παράγω του αριθμητή
διά την πράγω του παρονομαστή. Η παράγωση του αριθμητή, μεγάλη παράγωση εδώ, το γράψω στα γρήγορα, γινόμενο εδώ, άρα παράγωση του ημιτόνου είναι συνειμήτων οχή, επί συνειμήτων οχή, συν ημίτων οχή, επί το συνειμήτων οχή, ή στην ημίτων οχή. Και εδώ έχουμε παράγωγος του συνειμητόνου δευτέρας κατεβαίνει το 2-2 συνειμητόν οχ επί την παράγωγο του συνειμητόνου που είναι πλην ημίτονο. Άρα εδώ θα έχω συν 2 συνειμητόν οχ ημίτονο οχ επί στην ημίτονο οχ. Μετά έχω πλην εδώ συνειμητόν δευτέρας χ παράγωγος του ει στην ημίτων οχή που είναι συνειμίτων οχή ει στην ημίτων οχή 2 παράγωγος του ημίτων οχή που είναι συνειμίτων οχή. Εδώ αν αντικαταστήσω το 0 βλέπω ή στη μηδενική θα είναι 1 συν 1 μετά αυτό εδώ ημίτονο του 0 θα είναι 0 αυτόν πάλι θα είναι 0 γιατί έχω ημίτονο του 0 και το τελευταίο θα είναι πλην 1 από κάτω συνημίτονο του 0 που είναι 1. Άρα η τελική μου απάντηση θα είναι 1 δια 1 που είναι 1. Άσκηση 3α. Εδώ βλέπουμε οι ασκήσεις της άσκησης 3. Είναι ίδιες με την άσκηση 1 και 2, απλά τα όρια μας τείνουν στο συνάπειρο ή στο πλήνάπειρο. Η διαδικασία είναι ίδια, απλά αλλάζει η απροσδιόριστη μορφή. Πάμε να ξεκινήσουμε από την 3α. Πάλι βλέπουμε με το μάτι ότι αν αντικαταστήσουμε το συνάπειρο στον αριθμητή θα έχουμε συνάπειρο και συνάπειρο στον παρονομαστή θα έχουμε πάλι συνάπειρο. Πάμε να το δείξουμε. Εδώ δύο φορές το συνάπειρο είναι συνάπειρο και ελέγχει του συνάπειρο πάλι είναι συνάπειρο. Άρα η απάντησή μας εδώ θα είναι συνάπειρο. Και κάνουμε το ίδιο για τον παρονομαστή. Το χ συν ελέν χ, που φυσικά συνάπειρο συν ελέν του συνάπειρο θα είναι συνάπειρο. Γράφουμε το συνηθισμένο κείμενο. Άρα έχουμε απροσδιόριστη μορφή. Εδώ πρέπει να γράψουμε την απροσδιόριστη μορφή που στην προκειμένη περίπτωση είναι συνάπειρο δια συνάπειρο. Και εξετάζουμε αν ικανοποιούνται οι προθέσεις του θεωρήματος de L'Hôpital, άρα θα κάνουμε ξεχωριστά την παράγωγα του αριθμητή και τον παρονομαστή. Άρα είχαμε 2χ συν ελεν χ και χ συν ελεν χ. Και κάνουμε την παράγωγα. Άρα ως του 2χ2 το ελέγχει 1 δια χ και 1 συν 1 δια χ. Εδώ αν αντικαταστήσω το συνάπειρο θα έχω 1 δια συνάπειρο που ένα αριθμός δια συνάπειρο είναι 0 και αυτό θα είναι 0. Άρα η τελική μου απάντηση θα είναι 2. Άσκηση 3β. Εδώ βλέπω έχω limit του χ πάει στο συνάπειρο του 2 στη χ δια ι στη χ και εδώ μπορώ να παρατηρήσω ότι αυτό μπορεί να γραφτεί σαν limit του χ πάει στο συνάπειρο 2 δια ι και όλο στη χ και αυτόν εδώ επειδή αυτό εδώ στην παρένθεση είναι μεταξύ του 0 και του 1 το 2 δια ι
Γιατί είναι μεταξύ του 0 και του 1, γιατί το i πρέπει να θυμάστε ότι είναι ένας αριθμός 2,7 κάτι. Άρα 2 δια 2,7, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι κάτι μεταξύ του 0 και του 1. Και ως γνωστό, όταν έχω κάτι μεταξύ του 0 και του 1 υψωμένο στο συνάπειρο, τότε η απάντησή μου θα τίνει προς το 0. Έτσι εδώ σε αυτό το ερώτημα δεν χρειάζεται να εφαρμόσω τους κανόνες του L'Hôpital. Άσκηση 3 γάμμα. Εδώ βλέπω έχω limit του χ πάει στην στο συνάπειρο, ln του 1 συν στη 2 χ δια χ. Και έναν δικαστήριο συνάπειρο βλέπω ότι θα έχω ln του e στη συνάπειρο, το οποίο είναι συνάπειρο, αλλά του συνάπειρο θα είναι συνάπειρο ο αριθμητής. Και ο παρανομαστής, αφού είναι χ, θα είναι επίσης συνάπειρο. Άρα θα έχω απροσδιορίστη μορφή. Άρα θα γράψω τα συνηθισμένα, προσδιορίστη μορφή, εφαρμόζονται L'Hôpital και θα κάνω παράγωγο ξεχωριστά του αριθμητή και του παρανομαστή. Η παράγωση του αριθμητή θα είναι 2 ή στην 2 χ διά 1 συν ή στην 2 χ αφού είναι ln, και παράγωση του παρανομαστή θα ισούται με 1. Άρα να το ξαναγράψω αυτό, θα είναι limit του χ στο συνάπειρο του 2 ή στην 2 χ διά 1 συν ή στην 2 χ. Εδώ τώρα μπορώ να ελέγξω ότι πάλι οδηγούμε σε απροσδιορίστη μορφή, γιατί στη συνάπειρο θα μου δώσει εδώ συνάπειρο και ο παρανομαστής πάλι ένα συν συνάπειρο θα μου δώσει συνάπειρο. Άρα εδώ θα ξαναγράψω τα συνηθισμένα και θα κάνω ξεχωριστά παράγω του αριθμητή και του παρανομαστή. Άρα θα έχω παράγω του αριθμητή 4 ή στην 2 χ και του παρανομαστή 2 ή στην 2 χ. Εδώ διαγράφονται και τελική μου απάντηση 4 δια 2 που είναι 2. Άσκηση 3 δέλτα. Εδώ βλέπω limit του χ την στο συνάπειρο χ δια ρίζα χ δευτέρα συν 1. Να το γράψουμε το limit. Και εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε ότι αυτή η άσκηση μπορεί να λυθεί χωρίς να κάνουμε κανόνες de L'Hôpital, με αυτά που κάναμε στη Δευτέρα Λυκείου, στο μαθηματικά κατεύθυνσης. Δηλαδή, αφήνω το χ από πάνω, ρίζα, εδώ βγάζω κοινό το χ δευτέρας, άρα 1 συν 1 δια χ δευτέρας εδώ, και ισούται limit του χ συνάπειρο χ, το χ δευτέρα όταν βγει από τη ρίζα θα γίνει απόλυτη τιμή του χ, ρίζα του 1 συν 1 δια χ δευτέρα, και αφού το όριο μας είναι θετικό, τότε η απόλυτη τιμή του χ θα είναι χ ουσιαστικά, ρίζα του 1 δια 1 δια χ δευτέρας. Και εδώ βλέπουμε ότι διαγράφεται το χ με το χ. Το 1 δια χ δευτέρας, αν αντικαταστήσω το συνάπειρο, θα είναι 0. Άρα θα έχω 1 δια ρίζα του 1 συν 0 που είναι ρίζα του 1. Άρα τελική μου απάντηση είναι 1. Εδώ αν κάποιος προσπαθούσε να κάνει de L'Hôpital, θα κατάληγε σε ακριβώς το ίδιο όρο εδώ, και αυτό έτσι πρέπει να παρατηρούμε όπως στην άσκηση τη β πριν κάνουμε de L'Hôpital, εάν η άσκηση είναι πιο εύκολη και δεν χρειαστεί να κάνουμε τους κανόνες de L'Hôpital. Άσκηση 3 ε. Εδώ βλέπουμε limit του χ πάει στο πλην απειρό του χ πλην ή στην πλην χ δια χ δευτέρας. Πριν κάνουμε την άσκηση να θυμηθούμε δύο πράγματα, ότι χ στη συνάπειρο ισούται με συνάπειρο, το χρειαστήκαμε και στις προηγούμενες ασκήσεις, και ή στην πλην απειρό ότι ισούται με 0, για τον λόγο ότι θα ισούται με 1 δια ή στη συνάπειρο, το οποίο είναι 1 δια συνάπειρο
τα οποία είναι 0. Έτσι απλά για να το θυμηθούμε αυτό. Και πάμε στην άσκησή μας. Βλέπουμε ότι αν αντικαταστήσουμε το χ στην πλην άπειρο, θα έχουμε απροσδιόριστη μορφή, γιατί εδώ θα έχουμε πλην άπειρο στον αριθμητή και συν άπειρο στον παρονομαστή, πλην άπειρο στη δευτέρα, το οποίο φυσικά είναι απροσδιόριστη μορφή. Και γράφουμε τα συνηθισμένα μας και κάνουμε την παράγω του αριθμητή και του παρονομαστή. Παράγωγος του αριθμητή θα είναι 1 συν η στην πλήχη δια 2χ. Εδώ πάλι ελέγχουμε και βλέπουμε ότι αν αντικαταστήσουμε το πλην άπειρο θα γίνει εδώ η στη συν άπειρο, άρα θα έχουμε πάνω συν άπειρο και από κάτω θα έχουμε πλην άπειρο, το οποίο επίσης είναι απροσδιόριστη μορφή. Έτσι, πάλι θα γράψουμε το κείμενο μας, απροσδιόριστη μορφή συν άπειρο δια πλην άπειρο, και θα ξαναπαραγωγήσουμε τον αριθμητή και τον παρονομαστή. Άρα, παράγωγος του αριθμητή είναι πλην ή στην πλην χ και το παρονομαστή είναι 2. Και τώρα μπορούμε να αντικαταστήσουμε το πλην άπειρο, άρα εδώ θα έχουμε πλην ή στη συν άπειρο δια 2. Πλην ή στη συν άπειρο σημαίνει πλην άπειρο δια 2, το οποίο δεν είναι απροσδιοριστή μορφή και η τελική μας απάντηση θα είναι πλην άπειρο. Άσκηση 4α. Limit χ τίνει στο πλην άπειρο χ επί στη χ. Εδώ βλέπουμε ότι δεν έχουμε πηλίκο όπως στις προηγούμενες ασκήσεις, αριθμητή και παρονομαστή. Εδώ έχουμε ένα γινόμενο χ επί στη χ. Εδώ βλέπουμε πάλι αν αντικαταστήσουμε το πλην άπειρο ότι θα βγει απροσδιόριστη μορφή, γιατί θα έχω πλην άπειρο επί στην πλην άπειρο, το οποίο είναι 0, πλην άπειρο επί 0, που είναι απροσδιόριστη μορφή. Ο τρόπος για να το δείξουμε, παίρνουμε τον πρώτο όρο του γινωμένου, δηλαδή σκέτο χ, το οποίο το limit του είναι πλην άπειρο φυσικά, και μετά παίρνουμε το limit του δεύτερου όρου, δηλαδή του εις τη χ, που όπως δείξαμε πριν, εις την πλην άπειρο είναι ένα δια εις την συν άπειρο, το οποίο είναι ένα δια συν άπειρο, το οποίο είναι 0. Έχουμε απροσδιόριστη μορφή πλην άπειρο επί 0. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε τέτοιου τύπου ασκήσεις είναι να τις μετατρέψουμε, να βρούμε έναν τρόπο να μετατραπεί το γινόμενο σε πηλίκο, για να μπορούμε να εφαρμόσουμε τους κανόνες de L'Hôpital. Άρα, εδώ αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αφήσουμε το χ στον αριθμητή και να πάρουμε το ή στη χ στον παρονομαστή, άρα θα γίνει ή στην πλην χ. Και τώρα αφού έχουμε ένα αριθμητή και παρονομαστή, μπορούμε να εφαρμόσουμε τους κανόνες de L'Hôpital. Βλέπουμε να αντικαταστήσουμε το πλην άπειρο, θα έχουμε πλην άπειρο στον αριθμητή και ή στη συν άπειρο, άρα συν άπειρο στον παρονομαστή, άρα θα έχουμε προσδιορίστη μορφή. Να το γράψουμε όπως πρέπει, άρα στον αριθμητή είναι πλην άπειρο και στον παρονομαστή ή στη συν άπειρο, το οποίο είναι συν άπειρο. Εδώ θα γράψουμε το συνηθισμένο μας κείμενο, άρα έχουμε προσδιόριστη μορφή πλην άπειρο δια συν άπειρο. Εξετάζουμε αν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του θεωρήματος de L'Hôpital και κάνουμε παράγωγο όπως πριν
του αριθμητή που είναι το χ και του παρομαστή που είναι το ι στην πλήνχη. Παράγοντας του χ είναι 1, του ι στην πλήνχη πλην ι στην πλήνχη. Και αν αντικαταστήσω εδώ, βλέπω ότι θα έχω 1 διά πλην ι στην συνάπειρο, που ισούται με 1 διά πλην άπειρο, το οποίο φυσικά είναι 0. Άσκηση 4 β. Λίμη του χ τίνει στο 0 συν μη τον χ επί ln χ. Όπως στην προηγούμενη άσκηση, εάν βάλουμε το 0 συν, θα έχουμε limit του χ πάει στο 0 συν του ημιτόνου χ, το οποίο θα μας κάνει 0, και ημιτόνο του χ πάει στο 0 συν του ln χ, το οποίο είναι πλην άπειρο. Άρα θα έχουμε απροσδιόριστη μορφή 0 επί πλην άπειρο και θα γράψουμε ό,τι γράψαμε και πριν, θα το γράψω. Και μετά το γινόμενο εκεί πρέπει να γίνει πηλίκο. Άρα ο τρόπος για να γίνει πηλίκο είναι να αφήσω το ln χ στον αριθμητή και το ημίτονο χ, όπως είναι γνωστό, είναι, αν πάει από κάτω, θα γίνει 1 δια ημίτονο χ, το οποίο είναι συντέμνουσα χ. Τώρα, αν αντικαταστήσω το 0 συν, πάλι θα έχω απροσδιορίστη μορφή, γιατί εδώ θα έχω ln του 0 συν, το οποίο είναι πλην άπειρο, και συντέμνουσα του 0 συν, που είναι 1 δια ημίτονο, σημαίνει θα έχω πάλι συνάπειρο, άρα θα έχω απροσδιορίστη μορφή. Δεν θα το γράψω, θα κάνουμε DL'Hôpital. DLH και θα παραγωγήσουμε τον αριθμητή και τον παρονομαστή. Άρα έχουμε limit χ τίνει στο 0 συν παράγωγος του ln χ 1 δια χ και παράγωγος του συντέμνουσα χ που είναι πλη συντέμνουσα επί συνεφαπτόμενη χ. Εδώ μπορώ να το γράψω καλύτερα, άρα θα γίνει λίμη του χ στο 0 συν του 1 δια χ και συντέμνουσα επί την συνεφαπτόμενη είναι πλην 1 δια ημίτονο χ και συνεφαπτόμενη συν ημίτονο δια ημίτονο χ. Κάνω άκρους μέσους και καταλήγω στο πλην ημίτονο δευτέρα χ διά χ συν ημίτονο χ. Τώρα εδώ πριν προχωρήσω μπορώ να δω ότι πάλι εάν αντικαταστήσω το 0 εδώ θα έχω 0 και εδώ θα έχω 0, 0 επί 1 που θα γίνει 0, άρα θα έχω πάλι απροσδιόριστη μορφή και άρα πάλι θα πρέπει να κάνω DL'Hôpital. Άρα θα κάνω την παράγωγο του αριθμητή και την παράγωγο του παρονομαστή.
γράψω από κάτω. Πράγος του πλην ημίτονο δευτέρα χ πλην 2 ημίτονο χ συν ημίτονο χ και χ συν ημίτονο χ είναι u επί v. Βλέπουμε να έχουμε γινόμενο. Άρα θα έχω 1 επί συν ημίτονο χ, άρα συν ημίτονο χ συν χ επί την παράγοντα του συν ημίτονο χ που είναι πλην ημίτονο χ. Άρα εδώ μπορούμε να γράψουμε ότι θα είναι πλην χ ημίτονο χ. Και τώρα να αντικαταστήσω το 0, ο αριθμητής μου θα είναι 0, γιατί έχω ημίτονο του 0, άρα από πάνω θα είναι 0. Από κάτω συνημίτονο του 0 είναι 1 και πλην 0 επί 0, άρα εδώ 0. Άρα τελική απάντηση 0 δια 1, το οποίο είναι 0. Άσκηση 4γ. Εδώ βλέπουμε limit του χ τίνει στο 1 συν χ δια χ πλην 1 πλην 1 δια ln χ. Και ελέγχουμε ότι αν πάρουμε τους δύο όρους ξεχωριστά, δηλαδή τον πρώτο όρο, αν αντικαταστήσουμε το 1 συν, εδώ θα έχουμε 1 δια 1 συν πλην 1 που είναι 0 συν, άρα θα έχουμε συνάπειρο. Και για το δεύτερο όρο, αν αντικαταστήσουμε το 1 συν, θα έχουμε 1 δια 0 συν, που επίσης είναι συνάπειρο. Άρα μπορούμε να γράψουμε ότι έχουμε απροσδιόριστη μορφή συνάπειρο. Μετά έχουμε έναν πλην στη μέση. Συνάπειρο. Και όπως κάναμε στις προηγούμενες ασκήσεις, θα αλλάξουμε εδώ τον όρο που έχουμε. Στις προηγούμενες ασκήσεις δημιουργήσαμε παρονομαστή. Εδώ έχουμε παρονομαστή. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να το κάνουμε ομώνυμα εδώ τους δύο όρους. Άρα το κάνω κατευθείαν. Χ ln χ πλην χ συν 1. Το έκανα κατευθείαν εδώ. Θα μπορούσε κάποιος να βάλει παρένθεση και να βάλει χ πλην 1. Και επειδή έχει το πλην έξω θα γίνει συν 1. Δια ln χ επί χ πλην 1. Εδώ τώρα κοιτάζω να δω αν έχω απροσδιόριστη μορφή πάλι. Και βλέπω αν αντικαταστήσω το 1 συν ότι εδώ θα έχω 0. Εδώ πλην 1 συν 1 πάλι θα έχω 0, άρα στον αριθμητή ουσιαστικά θα είναι 0. Και στον παρονομαστή πάλι αν βάλω το 1 συν θα έχω 0 επί 0, άρα θα έχω επίσης 0. Άρα θα έχω πάλι απροσδιόριστη μορφή. Άρα κανονικά πρέπει να γράψω το κείμενο. Να γράψω ότι έχω απροσδιόριστη μορφή για τον αριθμητή και τον παρονομαστή. Και θα κάνουμε TLH. Κανόνες de L'Hôpital. Δεν θα γράψω το κείμενο. Και πάμε κατευθείαν στην παράγωγα. Παράγωγος του αριθμητή χ επί ln χ. Έχουμε ln χ. Συν είναι γινόμενο εδώ. Χ επί 1 δια χ. Πλην 1. Και παράγωγος του 1 που είναι 0. Και παρονομαστή, πάλι έχω γινόμενο, έχω ln χ επί 1, παράγωγος της παρένθεσης, συν 1 δια χ επί χ πλην 1. Εδώ μπορώ να το γράψω, κάνω λίγο τις πράξεις. Άρα έχω ln χ συν 1 πλην 1, τα οποία φεύγουν
Και από κάτω έχω ελέγχη. Και αν ανοίξω την παρένθεση θα έχω συν 1 πλην 1 διαχύ. Και τώρα πάλι κοιτάζω κατά πόσον έχω προσδιορίσει τη μορφή. Βλέπω ελέγχη από πάνω, άρα αν αντικαταστήσω το 1 θα είναι 0. Και από κάτω αν αντικαταστήσω το 1 θα είναι επίσης 0. Εδώ 0 συν 1 πλην 1. Άρα θα έχω επίσης 0 και επίσης απροσδιόριστη μορφή. Γράφω το κείμενο κανονικά. Ελέγχω τις προϋποθέσεις, κανόνες L'Hôpital και κάνω πάλι την παράγωγο. Να θα το γράψω και πάμε κατευθείαν στην παράγωγο. Παράγωγο στο ελέγχη, 1 διαχύ. Παράγω σε ελέγχη 1 διαχύ. Παράγω στο 1 είναι 0 και συν 1 διαχύ δευτέρας. Εδώ μπορώ να κάνω τις πράξεις, να κάνω μόνιμα άκρους μέσους. Ή κάποιος μπορεί να διαγράψει από παντού του ένα διαχύ. Το κάνουμε έτσι πιο εύκολο. Και εδώ μένει μόνο το ένα διαχύ. Άρα θα έχω 1 δια 1 συν 1 διαχύ. Και αν αντικαταστήσω το 1 θα έχω 1 δια 1 συν 1, το οποίο είναι 1 δεύτερο. Άρα η τελική μου απάντηση του ορίου θα είναι 1 δεύτερο. Άσκηση 4 δέλτα. Limit χ τίνει στο 0 συν 1 δια χ πλην 1 δια ημί των οχ. Όπως και στην προηγούμενη άσκηση, ελέγχουμε τους δύο όρους. Πολύ πιθανό να έχουμε απροσδιόριστη μορφή. Άρα αυτός ο όρος 1 δια 0 συν, αν τον αντικαταστήσω, θα μου δώσει συνάπειρο. Και ο δεύτερος όρος. Ένα δια ημί των οχ, αν το αντικαταστήσω, θα μου δώσει επίσης συνάπειρο. Άρα, έχω απροσδιόριστη μορφή, συνάπειρο, πλην το συνάπειρο. Ή μπορεί να το γράψει κάποιος συνάπειρο πλην άπειρο. Και αυτό που μπορώ να κάνω, όπως στην προηγούμενη άσκηση, το μόνο που μπορώ να κάνω εδώ είναι να τα κάνω ομόνυμα. Άρα αν γίνουν ομόνυμα θα έχω ημί τον οχ στον αριθμητή πλην χ και στον παρονομαστή χ ημί τον οχ. Ελέγχω η απροσδιόριστη μορφή. Εδώ θα έχω 0 και εδώ θα έχω 0 να αντικαταστήσω το 0 συν. Και βλέπω ότι πάλι πρέπει να ελέγχω τον αριθμητή ξεχωριστά. Βλέπω ότι ισούται με 0 και τον παρονομαστή ισούται με 0. Γράφω το κείμενο DLH, κανόνες de L'Hôpital και πάω κατευθείαν στην παράγωγο. Άρα, limit του χ 0 συν, κάνω την παράγον του αριθμητή που είναι συν ημίτονο χ πλην 1 και του παρονομαστή γινόμενο εδώ u επί v. Άρα θα έχω 1 επί ημίτονο χ συν χ συν ημίτονο χ. Κοιτάζω πάλι αν έχω απροσδιόριστη μορφή. Αν βάλω το 0, θα έχω 0 και αν βάλω το 0, πάλι θα έχω 0. Άρα πάλι θα έχω απροσδιόριστη μορφή. Άρα πάλι θα γράψω τον αριθμητή ότι ισούται με 0 και τον παρονομαστή ότι ισούται με 0. Άρα θα έχω απροσδιόριστη μορφή
0 δια 0 και ελέγχον DLH το κείμενο και πάμε κατευθείαν πάλι στην παράγω. Παράγω του συνειμητώνω πλην ημίτονο χ πλην 1 που είναι 0. Μετά ημίτονο χ γίνεται συνειμητώνω χ και γινόμενο χ επί συνειμητώνω χ. Άρα θα έχω συν συνειμητώνω χ και πλην χ ημίτονο χ. Και εδώ αν αντικαταστήσω το 0, βλέπω ότι πάνω θα έχω ημίτονο του 0 που είναι 0 και κάτω συνημίτονο του 0 είναι 1 συν 1 πλην 0, 0 δια 2 το οποίο είναι 0 και αυτή είναι η τελική μου απάντηση. Άσκηση 5. Να βρείτε την τιμή του α ως τη συνάρτηση. Έχουμε εδώ αυτή τη συνάρτηση που είναι η πρώτη για χ άνισον του 0 και η δεύτερη για χ ίσο με το 0 και έτσι ώστε να είναι συνεχής το χ ίσο με 0. Και πρέπει να θυμηθούμε ότι για να είναι συνεχής η f συνεχής όταν το limit του χ όταν τίνει στο 0 της f του χ ισούται με το f του 0. Έτσι εδώ τώρα στο limit θα πρέπει να αντικαταστήσουμε το από πάνω μέρος της συνάρτησης όταν το χ άνισον του 0, ενώ στο f, ίσο, f του 0 είναι το σημείο που το χ ίσο με 0, άρα εδώ είναι το α. Άρα ουσιαστικά θέλουμε να δούμε πότε το limit θα ισούται με α. Θα το γράψουμε αυτόν. Άρα ουσιαστικά θέλουμε να δούμε πότε το limit του χ τίνει στο 0 για να είναι συνεχής. Ουσιαστικά πρέπει να ισούται με το f του 0 που ισούται με το α. Άρα με λίγα λόγια η άσκηση εδώ μας ζητάει να βρούμε το limit του χ τίνει στο 0 αυτής εδώ της συνάρτησης. Άρα εδώ θα κάνουμε ό,τι κάναμε και στις προηγούμενες ασκήσεις, δεν έχει κάτι διαφορετικό. Κοιτάζουμε πρώτα εάν έχουμε προσδιοριστή μορφή που πιθανόν να έχουμε. Αν αντικαταστήσουμε το χ ίσο με 0 βλέπουμε ότι ο αριθμητής θα είναι 0 και ο παρονομαστής θα είναι 0. Άρα θα το γράψουμε. Ο αριθμητής limit θα είναι 0 και ο παρονομαστής θα είναι 0. Άρα έχω απροσδιοριστή μορφή 0 δια 0. Ελέγχω προϋποθέσεις DLH και μετά κάνω την παράγω. Άρα η παράγω θα είναι limit χ τίνει στο 0 9 χ, παράγω είναι 9 πλην 9 συνημίτωνο 3 χ και από κάτω η παράγω είναι 15 χ δευτέρες. Εδώ βλέπω αν αντικαταστήσω το χ με 0 θα έχω πάλι απροσδιοριστή μορφή γιατί θα έχω 9 δια 0 γιατί ο αριθμητής μου συγγνώμη θα είναι 0 ο αριθμητής μου 9 πλην 9 θα είναι 0 και ο παρονομαστής 15 επί 0 θα είναι 0. Άρα πάλι θα ξανακάνω DLH, θα κάνω τον αριθμητή ότι ισούται με 0 και τον παρονομαστή ότι ισούται με 0. Θα γράψω την απροσδιορίστη μορφή ότι έχω απροσδιορίστη μορφή 0 δια 0. Ελέγχω DLH και πάμε στην παραγό. Άρα εδώ θα γίνει συν 27 ημίτονο 3 χ
και από κάτω 30 χ. Και αν αντικαταστήσω το 0, πάλι θα έχω ημίτονο του 0, 0, 30 επί 0, 0. Άρα πάλι θα καταλήξω σε απροσδιόριστη μορφή και θα πρέπει να ξανακάνω ξανά τη διαδικασία. Άρα αριθμητής 0 και παρονομαστής 0, απροσδιόριστη μορφή 0 δια 0, ελέγχω προϋποθέσεις DLH και κάνω ξαναπαραγωγό. Παραγωγός 27 ημίτονον 3 χ θα γίνει 81 συν ημίτονον 3 χ και από κάτω 30. Τώρα να αντικαταστήσω το 0, συν ημίτονον του 0 είναι 1, άρα τελική μου απάντηση θα είναι 81 δια 30. Και άρα μπορούμε να πούμε ότι η τιμή του α θα είναι 81 δια 30, που αν το απλοποιήσω δια 3 θα είναι 27 δέκατα ή 2 και 7 δέκατα. Άσκηση 6. Να βρείτε τις τιμές των α και β ώστε αυτόν το όριο εδώ να ισούται με ένα δεύτερο. Άρα εμείς θα ξεκινήσουμε να κάνουμε το όριο κανονικά και θα δούμε που θα μας βγάλει σιγά σιγά. Εδώ βλέπουμε ότι ο αριθμητής, αν αντικαταστήσω το 0, θα είναι ίσως με 0 και ο παρονομαστής θα είναι 0. Άρα κατευθείαν μπορώ να γράψω αριθμητής το όριο θα είναι 0 και παρονομαστής το όριο θα είναι 0. Έχουμε ένα προσδιόριστη μορφή 0 δια 0. Το κείμενο μας κάνουμε DLH. Και άρα θα παραγωγήσουμε αριθμητή και παρονομαστή. Ελέν του χ συν 1, 1 δια χ συν 1, συν α, συν 2 β χ, δια 2 χ. Και όλο αυτό κανονικά πρέπει να μου κάνει ένα δεύτερο. Το έχουμε υπόψη ότι αυτό εδώ πρέπει να ισούται με ένα δεύτερο. Τώρα, τι γίνεται εδώ. Για να ισούται αυτό, αν αντικαταστήσω το χ σου με 0 τώρα στον παρονομαστή, βλέπω ότι εδώ θα έχω 0, ενώ από πάνω θα έχω 1 συν α, αν αντικαταστήσω το 0. Άρα ουσιαστικά θα έχω 1 συν α δια 0. Αυτό αποκλείεται να μου δώσει απάντηση ένα δεύτερο. Άρα εδώ μπορώ να γράψω, αν το 1 συν α είναι άνισο του 0, τότε η συνάρτησή μου, δηλαδή το limit του χ τίνει στο 0 και γράφω όλη αυτήν εδώ τη συνάρτηση, θα είναι σίγουρα άνιση του ενός δευτέρου. Γιατί αποκλείεται να είναι ένα δεύτερο εάν έχω ένα συν α δια 0. Άρα με λίγα λόγια καταλήγω στο συμπέρασμα ότι το ένα συν α πρέπει να ισούται με 0 και άρα το α θα ισούται με πλην 1. Και έτσι βρίσκω το α. Τώρα πάμε να αντικαθιστούμε το α. Άρα έχουμε limit του χ τίνει στο 0 του 1 δια χ συν 1 πλην 1 που είναι το α συν 2 β χ δια 2 χ. Και συνεχίζω με αυτόν εδώ το όριο. Τότε αν βάλω το χ σου με 0, βλέπω ότι ο αριθμητής θα μου δώσει 0 και ο παρονομαστής θα μου δώσει 0. Άρα, αριθμητής ίσως με 0 και παρονομαστής ίσως με 0. Άρα, έχω απροσδιόριστη μορφή 0 δια 0.
Άρα ελέγχω τις προϋποθέσεις για τους κανόνες de l'hôpital και πάω κατευθείαν στην παραγωγή. Limit του χ τίνει στο 0. Παράγω στο 1 διαχύ συν 1 είναι πλην 1 διαχύ συν 1 στη δευτέρα. Παράγω στο πλην 1 0 συν 2 β δια 2. Και τώρα να αντικαταστήσω το 0 βλέπω ότι θα έχω πλην 1 συν 2 β δια 2 και τώρα μπορώ, αφού το όριο μου το limit πρέπει να ισούται με ένα δεύτερο, γράψουμε τότε το πλην 1 συν 2 β δια 2 πρέπει να ισούται με το 1 δεύτερο. Κάνω χιαστή ή εδώ μπορώ να απλοποιήσω τους παρανομαστές. Άρα 2β ίσον 2 και άρα β ίσον 1, τελική απάντηση.